και στη συνέχεια του μάτς ο Ολυμπιακός αυτόν τον τρόπο άμυνας. Μπατίστ με τα δύο χέρια σε ένα φοβερό κάρφωμα ισοφαρίζει. Μια μεγάλη φάση στο ξεκίνημα του αγώνα από τον Μάικ Μπατίστ εδώ που συνεργάζεται η Νίκολας με τον Μπουρούση μπροστά του. Δίστασε για το σουτ. Πασάρι στο Διαμαντίδη. Αυτός διεισδύει. Σουτ εκτός ισορροπίας από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 11-6 που κατεβάζει την μπάλα. Περνάει γρήγορα το κέντρο. Δημιουργεί προϋποθέσεις εφηδιασμού. Τρίποντο του Νίκολας. Άστοχο. Follow κάρφωμα του Φώτση. Και 11-8. Εδώ ο καλύτερος Έλληνας παίκτης στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Κοιτάξτε πως έρχεται ο Στρέιλερ. Μαζεύει την μπάλα και καρφώνει. Μπάλα. Διαμαντίδη στα 5 δευτερόλεπτα. Πάλι εκτός ισορροπίας. Πάλι εύστοχος. 13-10. Ξανά η προσπάθειά του. Κοιτάξτε πόσο ωραία με το βήμα Διαμαντίδης, η ωραία προσποίηση στον Μπουρούση με ταμπλό. Το 18-12 από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Μπατίστος από τον Μπουρούση σωστά στην baseline. Ο Μπουρούσης τώρα θα χάσει το μάρι που θα καρφώσει με τα δύο χέρια. 21-17 Μπουρούση πάνω στον κοντό του Παναθηναϊκού. Αλλά εδώ προσπαθώντας να βγει από μπροστά δεν θα μπορέσει να κλέψει την μπάλα, θα το εκμεταλλευτεί ο Μάριτς που έβαλε σωστά το κορμί. Τα λεπτά που οι παίχτες λογικά έχουν περισσότερο καθαρό μυαλό από ό,τι στα τελευταία όταν κρίνεται ένας τελικός πρωταθλήματος. Διαμαντίδης, η πάσα του πανέξυπνη χαμηλά για τον Μάριτς. Ένα από τον Μάριτς, Νίκολας, δεν θα ευστοχίσει. Εύκολο rebound του Παπαλουκά που κατεβάζει την μπάλα. Τρέχει στον εφηδιασμό ο Ολυμπιακός, αλλά ο Μάριτς ακολουθεί το μαυροκεφαλίδια. Ο Παπαλουκάς πάνω στο Διαμαντίδη. Αλλαγή στο screen. Ο μαυροκεφαλής δεν μπορεί να σταματήσει το Διαμαντίδη. Το ανάποδο λέει από το τελευταίο δεν ήταν καλό, αλλά ο Μάριτς και πάλι. Μπατίστ, καταπληκτική πάσα και φοβερό κάρφωμα του Ρωμέιν Σάτο που κινήθηκε έξοχα. Εδώ η επιλογή του Μπατίστ, αλλά πολύ ωραία. Ακριβώς. Τσατσαρίς με τον Έρτσεκ. Διαμαντίδης που γύρισε στο μάτς. Ψάχνει την πάσα στην baseline. Ο Καλάθης με το ανάποδο lay-up. Βγαίνει ο Διαμαντίδης και τον κλείνει. Η πάσα για τον Γκόρντον που έχει μπροστά τον Μπατίστ. Ο Γκόρντον κάνει λάθος. Κλέβει ο Διαμαντίδης και πάει στον εφηδιασμό για το lay-up. 30-27. Διαμαντίδης δεν θα σουτάρει για τρεις. Προτιμάει την πάσα τώρα στον Μπατίστ. Καλάθη και φάουλ. Είχαν συνεργαστεί. Κατεβάζει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Η κίνησή του από την baseline. Η πάσα του στον Μπατίστ. Αυτός με αντίπαλο τον Παπανικολάου δεν έχει πρόβλημα. Στο σημερινό μάτς καθυστέρησε και πάλι να πασάρει την μπάλα. Τελικώς ο Παναθηναϊκός βρίσκει εύκολο ελεύθερο σου του Διαμαντίδη και είναι τριών πόντων που βγαίνει σε... Από εκεί και πέρα η χρησιμοποίηση του Μάριτς, όπως πολύ σωστά είπατε, ενώ καλά δυσκοράρει, έχει να κάνει... Προς τα μέσα. Ξανά ο Νίκολας με τον Κέσελ θα πασάρει τώρα καταπληκτικά στο Μάριτς που θα καρφώσει ο Παναθηναϊκός στο συν 3, 41-38. Δεν μπορεί να σκοράρει, γι' αυτό ψάχνει πλέον τις καλές πάσες. Ο Ντρου Νίκολας το έκανε εδώ προς τον Άλεξ Μάριτς. 3, 2, 1, προλαβαίνει το ρολόι ο Νίκολας, θα αστοχίσει επιθετικό rebound του Μάριτς και καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Αυτός με το μαυροκεφαλίδι. Στο 1-1, κανένας δεν πάει για βοήθεια. Μπατίστ πάει χαμηλά, θα νικήσει τον Μαυροκεφαλίδη, θα σκοράρει. Δεν έχει παίκτη ψηλότερό του μπροστά. Εδώ κοιτάξτε πώς κερδίζει κατά κράτος τον Μαυροκεφαλίδη, αφού έχει την εμπειρία να κρατήσει το κοντρόλ και να οδηγήσει την επίθεσή του κάτω από το καλάθι. Και παίρνει και το maximum με τον goal foul. Σαρνά πηγαίνει ο Μάριτς τώρα για να τον βοηθήσει. Αυτή τη φορά με επιτυχία. Νίκολας θα του επιστρέψει την μπάλα και ο Μάριτς από κοντά θα πετύχει το καλάθι. Τώρα Τέπιτς θα σουτάρει από την κορφή της ρακέτας. Διάβασε καλά την άμυνα. Επίθεση τώρα. Θα μείνει λίγος χρόνος για επίθεση και στον Ολυμπιακό. Λογικά αν δεν γίνει κάποιο φάουλ εδώ. Καϊμακόγλου με το ένα χέρι σκοράρει. Το 1 στα 8 και μόλις 13. Αλλά ο Παναθηναϊκός πηγαίνει τις επιθέσεις του κοντά. Πρώτο καλάθι στο μάτς για τον Νίκολας. Διαμαντίδης πήρε σκρίνα από τον Μπατίστ. Στέκεται αφύλακτος στην κορφή της ρακέτας. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Η μπάλα ανάπηδα. Χτυπάει ταμπλό και πέφτει στο καλάθι. Αφορά. Διαμαντίδης με τον Τεόντοσιτς. Διαμαντίδης πάει χαμηλά. Εκτός ισορροπίας για 2. 62-59. Νίκολας. Δίνει σκρίνο Μπατίστ. Μένει πίσω ο Σπανούλης. Το εκμεταλλεύεται ο Νίκολας και ευστοχή. Ξέρεις αυτό το σκρίνο. Διαμαντίδης, Καλάθης. Εδώ πιάνουν στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού. Άλλαξαν. Διαμαντίδης με το Σπανούλη. Διαμαντίδης σταματάει την τρίπλα. Η πάσα στο Φώτση που δοκιμάζει για 3. Φώτσης είναι εύστοχος. 71-68. 1-31 ακόμη. Παναθηναϊκός θα το ξέρουμε σε λίγο. Νίκολας για 3. Ούτε τώρα. Rebound όμως από τον Μπατίστ. Νέα επίθεση του Ολυμπιακού. Διαμαντίδης πίσω από το σκρίν του Μπατίστ. Ο Μπουρούσης μπροστά του. Διαμαντίδης περνάει. Φάουλ από τον Μπουρούση.
βολές για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να χτυπήσει μόνο από την περιφέρεια. Διαμαντίδης, ευστοχή στην πρώτη βολή. 6-10 δίποτα, 1-2 τρίποτα, 4-5 βολές. 5 στις 6 τώρα ο Παναθηναϊκός, ξανά στο συν 3-73, το συν από τον Μπουρούση. Οι αλλαγές. Μαυροκεφαλίδης, Θεόντοσιτς για 3. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Ο Παπαλουκάς με το ένα χέρι στρώνει την μπάλα προς την πλευρά του Μπατίστ και γρήγορο. Παπαλουκά και πολύ κλειστά το Θεόντοσιτς. Αλλάζουν σε όλα τα σκρίνη οι παίκτες του Βράντοβιτς. Μέσα η δεύτερη, 74-70. Ο Παπαλουκάς κατεβάζει την μπάλα. Παπαλουκάς πάει όλη τη διαδρομή με αντίπαλο τον Φώτση. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Rebound από τον Τέπιτς. Η μπάλα στα χέρια του Βράντοβιτς να μαρκάρει τον Παπαλουκά. Ο Διαμαντίδης ευστοχή στην πρώτη βολή. Μεγάλη λύση από το μεγάλο τρίποντο του Φώτση και στη συνέχεια τα rebound. Επιθετικά rebound. 75-70, Σπανούλης. Στα 10 δευτερόλεπτα το σπάσιμο της μέσης. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση με το lay-up. Ο Διαμαντίδης με την μπάλα στα χέρια. Καλάθης κρατάει την μπάλα. 3-2-1, τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το break. Είναι ο μεγάλος νικητής με 75-70 μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες.